παιχνίδι μας σχετικά, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Έκανε μια μίνι ανάλυση ο Βασίλης για τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ αμήνεται και τον τρόπο που εμείς επιτεθήκαμε. Θέλω να πω ότι όταν σου δίνει κάτι ο αντίπαλος, πρέπει να το πάρεις. Και ο ΠΑΟΚ είναι συγκεκριμένο αυτό που δίνει. Απλώς εμείς θα έπρεπε να πάμε στο επιθετικό rebound περισσότερο, να είμαστε πιο μαχητικοί και να υποστηρίξουμε τον εαυτό μας στο άστοχο σουτ. Δεν το κάναμε. Είναι σαφές ότι είχαμε πρόβλημα μέσα στη ρακέτα με το κλάντο και σε επίπεδο ένα συναντήριο ενός, αλλά και σε επίπεδο rebound. Όπως είπα και πριν, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει. Θέλω βέβαια να δω το βίντεο και να δω έτσι τις 8 συνεχόμενες βολές που σούταρε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο, να δω τι είδους φάουλ ήταν αυτά που κάναμε και ο ΠΑΟΚ σούταρε έτσι αυτές τις βολές τόσο εύκολα. Όπως θέλω να ξαναδώ και τη φάση στα 40 δευτερόλεπτα που ο Κάμινς παίρνει την κερδόδα από το 4 και τον σταματάει ο Μαργαρίτης, να δω κατά πόσο αυτό το μαρκάρισμα ήταν κανονικό ή όχι και η μπάλα βγήκε έξω από εμάς. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Την Τρίτη έχουμε πολύ γρήγορα ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι κρίσιμο και θα πρέπει να συμμαζευτούμε συναισθηματικά και πνευματικά για να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες.